Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σε τίτλους. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του COS TV ένα σημαντικό press trip για την προβολή της COS στη Γαλλία. Ο Δήμος Κο γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου με μια ξεχωριστή εκδήλωση. Πρεμιέρα για τη μουσικοθεατρική παράσταση συμπερίληψης με τίτλο «Σημασία έχει να αγαπάς» της ομάδας Ομπρέλα. Στην ΚΟ βρέθηκαν οι τραγουδοποιοί αδερφές και αδαρέσες και ξεσήκωσαν το κοινό. Στην κορυφή της Ελλάδας η K16 της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Ο Γιώργος Τριχιάς οδήγησε τα Δωδεκάνησα στο πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Λίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες είναι σχεδόν όλα έτοιμα ώστε οι ψηφοφόροι που ανέρχονται στα Δωδεκάνησα σε 195.469, εκ των οποίων 97.826 είναι άνδρες και 97.643 γυναίκες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για την ανάδειξη των αντιπροσώπων τους στην Ευρωβουλή. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και 2.302 νέοι εκλογείς που έχουν συμπληρώσει τα 17 τους χρόνια, εκ των οποίων οι 1.152 είναι άνδρες και οι 1.150 γυναίκες. Πρόσφατα βγήκε και η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου για τον καθορισμό των εκλογικών τμήματων στα οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι ψηφοφόροι της περιοχής μας. Ανέρχονται συνολικά σε 331 για όλα τα νησιά και είναι λιγότερα από όσα είχαν καθοριστεί στις τελευταίες εκλογές. Αλλάζουμε θέμα και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δεύτερο κατά σειρά για φέτος press trip που σχεδίασε και υλοποίησε το Γραφείο Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου της ΚΟ με φιλοξενούμενους γνωστούς δημοσιογράφους από εγχώρια έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της Γαλλίας, παρουσία εκπροσώπου της Τρανσάβια που εγκαινίασε νέο δρομολόγιο από το Μεντές της Γαλλίας κάθε Δευτέρα για ΚΟ. Η τουριστική προώθηση για την ΚΟ ήταν άμεση και πολύπρευη με στόχο την προβολή και την ανάδειξη του ποιοτικού θεματικού τουρισμού και την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων τουρισμού και γαστρονομίας με το Γραφείο Προβολής και Πρόθεσης ΚΟ να προγραμματίζει και να υλοποιεί ανάλογες σημαντικές δράσεις, όπως επισήμανε στις δηλώσεις της η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Πολιτισμού Ματίνα Βουκελάτου Χριστοδουλίδη. Ολοκληρώθηκε το δεύτερο κατά σειρά για φέτος press trip που σχεδίασε και υλοποίησε το Γραφείο Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου της ΚΟ με φιλοξενούμενους γνωστούς δημοσιογράφους από εγχώρια έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της Γαλλίας, παρουσία εκπροσώπου της αεροπορικής εταιρείας Transavia που εγκαινίασε νέο δρομολόγιο από το Μέντις της Γαλλίας κάθε Δευτέρα για την ΚΟ. Το ταξίδι στο νησί μας περιλάμβανε ξεναγήσεις στις ομορφιές του νησιού, τις πλούσιες δραστηριότητες και την τοπική γαστρονομία. Ανάμεσά τους και η σημερινή τελευταία επίσκεψη στο κτήμα Κράνη της οικογένειας Τρανταφυλοπούλου. Αντιδήμαρχε, βρισκόμαστε εδώ στο κτήμα Κράνη, όπου πραγματοποιείται μια επίσκεψη. Ολοκληρώνεται μάλλον ένας κύκλος επισκέψεων από Γάλλους δημοσιογράφους. Να μας πείτε τις εντυπώσεις τους και πώς διοργανώθηκε αυτή το ταξίδι και αυτή την πρωτοβουλία και συνεργασία και με τον εκπρόσωπο της Τρανσάβια, μιας και κάνει πρεμιέρα το συγκεκριμένο δρομολόγιο από την Γαλλία εδώ στην ΕΚΟ. Καλημέρα σας. Σήμερα ολοκληρώνεται το δεύτερο press trip για την ΚΟ με δημοσιογράφους και εκπροσώπους από τη Γαλλία και Ελλάδα σε συνεργασία με τον ΝΕΟΤ. Εδώ και δύο μέρες φιλοξενούμε λοιπόν δημοσιογράφους, εκπροσώπους, οι οποίοι θα μιλήσουν και αργότερα. Έχει ανοίξει η πτήση από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο από την Νάντι της Γαλλίας για την ΚΟ απευθείας. Από ό,τι έχουμε μιλήσει, έχουν περάσει πάρα πολύ όμορφα, έχουν δει αρκετά πράγματα. Το συγκεκριμένο ταξίδι, πέρα από τον εινοτουρισμό που ολοκληρώνεται σήμερα η εκδρομή εδώ στο κτήμα Ακράνη, έδωσε βάση και στον γαστρονομικό τουρισμό, θέλοντας έτσι να προβάλλει τα παραδοσιακά προϊόντα του νησιού, η χώρα μας και ο προορισμός μας στην γαλλική αγορά και στο γαλλικό κοινό. Τι σας άρεσε περισσότερο, γευτήκατε από ό,τι μάθαμε και το μέλι και κρασιά. Το μέλι και τα τοπία που τους άρεσε πάρα πολύ και η πόλη της Κος που τους άρεσε πάρα πολύ και τα διάφορα, οι θάλασσες, οι παραλίες που σταματήσαμε να
κάνουμε μπάνιο και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Είναι πολύ ευχαριστημένη σε αυτά τα θέματα. Να ρωτήσουμε και τον εκπρόσωπο της Transavia για το συγκεκριμένο δρομολόγιο με την ΕΚΟ, κάθε πότε είναι και την επισκεψιμότητα και αν υπάρχει ενδιαφέρον για το νησί μας. Έχει μια πτήση την εβδομάδα από Κος προς Νάντι. Le lundi. Τη Δευτέρα, καφέ Δευτέρα. Et on a deux vols par semaine pour aller à Rhodes, toujours au départ de Nantes, de l'ouest de la France. Ναι, είναι δύο πτήσεις από Νάντι προς Ρόδο και μια πτήση από Κος προς Νάντι. Και από πότε ξεκινάνε? Ξεκινάνε από 14 Απριλίου έως τις 30 Οκτωβρίου. Είναι μια πτήση που ήρθε για να καθιερωθεί και να έχει συνέχεια για C'est fait pour durer. Exactement. Oui, en tout cas, c'est sur la saison été, là, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais quand on a le septembrio, qui m'est à... Παρουσιάζει γενικά αυτή η καινούργια γραμμή για την ΕΚΟ κάποιο ενδιαφέρον από τους Γάλλους επισκέπτες. Complètement. Si on ouvre le vol, c'est qu'on a fait des études et qu'on sait qu'il y a une vraie demande pour l'ouest de la France pour venir... Ανοίξαν αυτή την πτήση γιατί κάνανε μια έρευνα και είδανε που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους Γάλλους που μένουν στην Bretagne και φεύγουν από Νάντι για να έρθουν στο Βασικό. Οι Γάλλοι δεν την είχαν ανοίξει. Et on a toujours nos vols au départ de Paris, Orly. Ναι, και έχουμε πάντα τις πτήσεις κάθε μέρα από Παρίσι στην Μπροσκό. Κατευθείαν πτήσεις. De la France. Ναι, η Ελλάδα είναι ένα σημαντικό προορισμό για τους ανθρώπους που μένουν στη Βρετανία, στο West. Δυτική πλευρά της Γαλλίας. Et donc, et cette nouvelle liaison pour Kos, était très attendue parce que ça va leur permettre de découvrir toutes les îles du Dodécanèse. Να μας πει και τι είναι αυτό το οποίο θα προωθήσει για το νησί της ΕΚΟ στο γαλλικό περιοδικό. Τι θα μέτρω να βάλω πour... L'accueil. Η φιλοξενία. Φιλοξενία. Το πρώτο. Φιλοξενία, το πώς μας δεχτήκατε, είναι το πρώτο που θα προωθήσει. Φαντάζομαι ότι είδατε και πολλά κοινά τα γαλλικά τα κρασιά, τα οποία είναι φημισμένα, και εδώ τα τοπικά μας κρασιά, τα οποία είναι εξίσου πολύ αναγνωρισμένα. Έχετε goûté beaucoup de vin, donc est-ce que tu as aimé les vins? Ah oui, ce sont des vins intéressants. En France, on aime beaucoup les vins. Είναι πολύ ενδιαφέρον τα κρασιά του νησιού, γιατί στη Γαλλία, όπως ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ το καλό κρασί. Αντιδήμαρχε, στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων που αναπτύσσει το Γραφείο Τουρισμού και Προβολής της ΕΚΟ, να μας πείτε αν προγραμματίζετε κάποια άλλα press trip ή κάποια άλλα event τα οποία έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια του νησιού. Ναι, σε περίπου 10 μέρες προγραμματίζουμε την προβολή του νησιού μας στην Αγγλία, στην αγγλική αγορά, διότι θα γίνουν κάποια γυρίσματα εδώ, τα οποία θα έχουν σχέση ξανά με τον γαστρονομικό τουρισμό, τον ποδηλατικό τουρισμό και τους γάμους. Και προς τον Αύγουστο κανονίζουμε ένα δημοσιογραφικό ταξίδι με την αγορά της Ισπανίας, το οποίο αυτή τη στιγμή δρομολογείται για τις διαμονές, για το πόσα άτομα θα έρθουν και τι ακριβώς θα προβάλλουμε και στην ισπανική αγορά. Είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι αρκετά ανταγωνιστικός, οπότε θα πρέπει και εμείς να χειριστούμε με λεπτότητα το τι θέλουμε να προβάλλουμε ως προορισμός. Σε κίνδυνο βρίσκεται η διάσωση του τρίτου μεγαλύτερου tour operator της Ευρώπης, FTI, καθώς, όπως αναφέρει η γερμανική οικονομική εφημερίδα, μετά από διαπραγματεύσεις το Σαββατοκύριακο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέρριψε περαιτέρω βοήθεια στο FTI. Για τη διάσωση του ομίλου υπήρξε στα μέσα Απριλίου συμφωνία με επενδυτική κοινοπραξία με επικεφαλής την Αμερικανική Σερτάρες. Να υπενθυμίσουμε ότι ο tour operator FTI είναι ο τρίτος μεγαλύτερος στην Ευρώπη, με πολλές συνεργασίες και στην περιοχή μας, τα Δωδεκάνησα και την ΚΟ.
Συμμετέχοντας στον εορτασμό για την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου που είναι σήμερα η 3η Ιουνίου, ο Δήμος της ΚΟ διοργανώνει το απόγευμα απογευματινή ποδηλατάδα με αφετηρία την Πλατεία Ελευθερίας στις 7.30. Το απόγευμα ξεκινάμε και κάνουμε μια όμορφη βόλτα στο ιστορικό κέντρο και στο λιμάνι της ΚΟ με καλεσμένους μικρούς και μεγάλους με τα ποδήλατά μας. Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Ματίνα Βουκελάτου Χριστοδουλίδη απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην απογευματινή σημερινή ποδηλατάδα για να τιμήσουμε όλοι οι ΚΟΗ και οι επισκέπτες στο νησί μας την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου στο νησί του ποδηλάτου, την ΚΟ. Αντιδήμαρχε, αναφορικά με την εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου που είναι σήμερα που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας, να μας πείτε τι ακριβώς προγραμματίζεται και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν. Ναι, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου και το νησί ως νησί του ποδηλάτου καταλαβαίνετε απόλυτα ότι γιορτάζει. Είναι μια γιορτή την οποία θα γιορτάσουμε και με ποδηλάτες αλλά και με επισκέπτες του νησιού και οποιοδήποτε βρεθεί στην Πλατεία Ελευθερίας. Η έναρξη περίπου είναι στις 7.30 ώρα. Η ποδηλατάδα θα έχει και την εξής διαδρομή για να το αναφέρουμε να είναι ενημερωμένη. Θα φύγουμε από την Πλατεία Ελευθερίας προς την Ιπποκράτους, θα στρίψουμε προς τη Μαρίνα, θα επιστρέψουμε πίσω κατά μήκος της ακτής Κουντουριώτη προς τα Δελφίνια. Από τα Δελφίνια θα κάνουμε αναστροφή και θα βγούμε μετά τα Φανάρια στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και αμέσως αριστερά στη Βενιζέλου για να καταλήξουμε ξανά στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα έχουμε αναμνηστικά διπλώματα για τους μικρούς που θα συμμετάσχουν. Θα γίνουν κάποιες κληρώσεις για παιδικά ποδηλατικά κράνη. Θα είναι εκεί και οι συλλόγοι μας αλλά και μαγαζιά τα οποία προωθούν το ποδήλατο. Και όχι μόνο προωθούν το ποδήλατο, στηρίζουν και τους ποδηλατικούς συλλόγους καθ' όλη τη διάρκεια των διασυλλογικών αγώνων όλο το έτος. Και θα κρατήσει περίπου μία ωρίτσα με μία μισή ωρίτσα. Μπορείτε να έρθετε όλοι με τα ποδήλατά σας, μικροί και μεγάλοι, σας περιμένουμε. Θα γίνουν και κάποιες απονομές ως ένδειξη σεβασμού για τη συνεισφορά των μαγαζιών αυτών των καταστημάτων καθώς και των ποδηλατικών συλλόγων στην τοπική κοινωνία, καθώς επίσης και μία ενημέρωση πώς το ποδήλατο βοηθάει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας ως ένα βιώσιμο μέσο μεταφοράς και θα υπάρχει και μουσική. Οπότε σας περιμένουμε όλους. Να ρωτήσουμε αν έχει επικοινωνηθεί αυτή η συγκεκριμένη ποδηλατάδα και με τους τουρίστες που βρίσκονται εδώ στο νησί μας για τις διακοπές τους. Έχει επικοινωνηθεί, το έχουμε προωθήσει και στην Ένωση Ξενοδόχων, σε ξεναγούς, σε παράκτορες και σε μεγάλα έτσι παρακτορία γενικότερα. Επίσης έχουμε έρθει σε επαφή με καταστήματα τα οποία νοικιάζουν ποδήλατα, να διαθέσουν το ποδήλατο όσοι φυσικά θέλουν και θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που γιορτάζει το νησί μας σήμερα, δίνοντας δωρεάν ποδήλατα για τη συγκεκριμένη ποδηλατάδα. Το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ θα πραγματοποιηθεί όπως έχει ανακοινωθεί 6 με 10 Νοεμβρίου στη Ρόδο, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Επίσης, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου θα πραγματοποιηθούν συνολικά 7 προσυνεδριακές συναντήσεις στα Γιάννενα, στο Νάπλιο, στο Μεσολόγγι, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στη Λαμία και στην Αθήνα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, στην έκδοση τόμου που θα αφορά τη διαχείριση των κρίσεων που επηρέασαν τον τουρισμό την τελευταία δεκαετία. Προχωράει η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, όπου θα αποτυπώνονται τα όσα διαδραματίστηκαν κατά την πλέον κρίσιμη δεκαετία για τον παγκόσμιο αλλά και τον ελληνικό τουρισμό. Αλλάζουμε θέμα, πρεμιέρα το Σάββατο 1η του Ιούνιου και τη μουσικοθεατρική παράσταση συμπερίληψης με τίτλο «Σημασία έχει να αγαπάς» της ομάδας Ομπρέλα στο κατάμεστο πολυχώρο σφαγείο, όπου βρέθηκαν μικροί και μεγάλοι για να θαυμάσουν τους μαθητές ηθοποιούς του 4ου, του 2ου και του 6ου Δημοτικού Σχολείου της ΚΟ αλλά και του ΕΚΟ. Η όλη ιδέα, συγγραφή και υλοποίηση της παράστασης ήταν ιδέα της δασκάλας Βούλας Κεραμιδιώτη, η οποία με τη βοήθεια της πολυπληθούς ομάδας σε ήχο, φώτα και μουσική κατάφερε να δώσει την ψυχή της και παράλληλα μεταφέρει στην ψυχή μικρών και μεγάλων θεατών την έννοια της συμπερίληψης. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη μουσικοθεατρική παράσταση «Σημασία έχει να αγαπάς». Για αυτή την παράσταση συνεργάστηκε το 4ο Δημοτικό Σχολείο της ΚΟ.
κανείς μία ώρα χωρίς κινητό, μπορείτε κι εσείς 100%. Γι' αυτό την τηλεόραση, ξεκίνησε η εκπομπή, θα χάσω την εισαγωγή. Τι εκπομπή, αγάπη μου, μόλις γύρισε από το σχολείο. Δεν έχεις να κάνεις πρώτα τις υποχρεώσεις σου. Καλησπέρα και εσένα, παιδί μου. Βασικά, καλησπέρα σας. Δεύτερον, γίνεται να διαβάσω αφού τελειώσει η εκπομπή. Σας παρακαλώ, ανοίξτε την τηλεόραση, δεν θέλω να χάσω το παιδικό. Σύμφωνοι, με το που τελειώσει θα πάω στο δωμάτιό σου, εντάξει. Εντάξει. Τι θέμα έχει το σημερινό? Είναι κάτι που περιμένω πολύ καιρό, καθίστε και απολαύστε. Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, ανάλογα σε ποια ήπειρο βρίσκεστε και μας ακούτε ή μας βλέπετε αυτή τη στιγμή από την τηλεόρασή σας. Σήμερα είναι καλεσμένοι οι μικροί μας φίλοι, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι και ανυπομονούν να μοιραστούν μαζί σας την ιστορία που δημιούργησαν αποκλειστικά για εσάς, φίλες και φίλοι. Η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Η Λούνη και οι φίλοι της» και θα σας ταξιδέψει στα όμορφα μονοπάτια ενός απέραντου μουσικού δάσους. Άννα, λόγω σε εσένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τζέσικα. Χαίρετε, αγαπημένοι μας φίλοι. Είστε πολύ τυχεροί που βρεθήκατε σε αυτή την περιοχή, γιατί θα έχετε την τιμή να γνωρίσετε την ιστορία και την περιπέτεια της φίλης μας της Λου. Η μικρή αρκουδίτσα που... Hey, Σου, μην τα πεις όλα από τώρα. Άσε και κάτι για τη συνέχεια. Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Παρασύρθηκα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Α, ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Είστε πια ελεύθερα να ζήσετε στη φύση και το καθένα σας να ζήσει τη ζωή του, πώς θα ζήσει. Να κυνηγάτε έξυπνα και να προσέχετε τον εαυτό σας. Και εμείς πάντα να ξέρετε, θα είμαστε στο πλευρό σας. Αυτά ήταν τα λόγια της Ρίας. Και φίλοι σας ορικά, ένα-ένα το κάθε αρκουδάκι. Πρώτα τον Φίλι, μετά τον Μπίλι και τέλος τη Λούνη. Ψηφίζονται. Και άρχισε να τους πείσει, για να τους πει συγγνώμη για την ταραχή που του προκάλεσε. Στεναχωρημένη η Λούνη ξέβουσε σε μια σπηλιά που έφυγε στον δρόμο της και αποκλείθηκε το ύπνο της προκλής που μπορείς να κρυφτείς. Αλλά μόνο συμφορά δεν είναι.
αποκτήσουν. Είναι μόνο ένα κακόβουλο ζώο που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τρώει άλλα ζώα και να καταστρέφει όλα τα πράγματα. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα νησιά του νομού μας και εν ώψη της τουριστικής περίοδου, οι Superfast Ferries μετά τις δρομολογήσεις των Blue Star 1 και 2, του Αριάδνη, του νήσους Ρόδος και του Blue Galaxy, δρομολογεί από 2 Ιουνίου, από χθες δηλαδή, έως και 15 του Σεπτέμβρη, το νέο απόκτημα των επιχειρήσεων Αττικής μετά την συγχώνευση με το Aneke Line στο πλοίο Αστερίων 2. Το δρομολόγιο Γιακό είναι κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Αλλάζουμε θέμα και ατμόσφαιρα, κυρίες και κύριοι. Σε ανοιχτή επικοινωνία με τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, προωθούμε την αναβάθμιση της ψηφιακής κάρτας εργασίας που τίθεται σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιουλίου σε βιομηχανία και λιανεμπόριο, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, τις οποίες πραγματοποιούνται από άκρο σ' άκρο της χώρας, όπως και στην Θήβα, όπου στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έδωσαν απαντήσεις και λύσεις όπου απαιτείται. Αλλάζουμε θέμα, τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να αυξήσουν τον τζίρο τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, θα δώσει για ακόμη μια χρονιά το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το PAP Forward, και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του website της εταιρικής υπευθυνότητας, ο pap.gr, στο οποίο είναι διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες του προγράμματος. Δύο νεαρά κορίτσια που τραγουδάνε, χορεύουν, κάνουν σκέτς, γελάνε και αλληλεπιδρούν με ένα φανταστικό τρόπο με το κοινό, βρέθηκαν την περασμένη Παρασκευή στο Milos Beach Bar και χάρισαν 2 ώρες γεμάτες μουσική και γέλιο στους θεατές. Ο λόγος για την Όλγα και την Νίκη Σκιαδαρέση, κατακόσμωνες Σκιαδαρέσες, οι οποίες είναι δίδυμες και κόρες των γνωστών ηθοποιών Γεράσιμου Σκιαδαρέση και Μπέσης Μάλφα. Οι Σκιαδαρέσες, μιλώντας στο Κοστιβ, μίλησαν ενθουσιασμένες με το κοινό της ΣΕΚΟ, με το οποίο είχαν απίστευτη διάδραση, που όπως είναι και η πρώτη φορά που επισκέπτουν το νησί μας και θα ήθελαν να το γυρίσουν από άκρη σ' άκρη για να δουν τις ομορφιές του. Έχει σχέση που σε λένε Άρη, Άρη λέγαν το νεκρό μου ψάρι, Άρη φωνάζαμε και ένα σκύλο που είχαμε όταν πήγαινα σχολείο, Άρη ήταν και ένα φίλο στη Θεσσαλονίκη, Άρη είναι φίλος. Με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα και ποια θυσία έχει κάνει αυτή. Την Όλγα και την Νίκη εδώ στο Μήλο περάσαμε ένα υπέροχο βράδυ. Μας ξεσήκωσαν πραγματικά με τα ανατρεπτικά τραγούδια, αλλά και τα απίστευτα μελωδικά. Μπορώ να πω ότι εγώ ήξερα 1-2 τραγουδάκια, αλλά μας είπατε και πολλά καινούρια. Πείτε μου, πώς αισθάνεστε που είστε στο νησί, είναι η πρώτη φορά που έρχεστε? Είναι η πρώτη φορά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε εδώ. Θα θέλαμε βασικά να έχουμε και παραπάνω μέρες για να το γυρίσουμε, γιατί ακόμα από όλους ότι είναι πανέμορφα και μας προτείνουν όλοι μέρη που μπορεί να προλάβουμε να δούμε. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναέρθετε για διακοπές. Ναι. Θέλουμε πολύ. Πες μου κι εσύ, πώς σου φάνηκε το κοινό της ΚΟ? Αχ, πολύ ωραίο κοινό. Πολύ ζεστό, βεβαίως. Μάθαμε ότι ήρθανε και πονήσυρο κάποιοι. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ το λέω πάρα πολύ χαρούμενος και μας δίνανε αρκετή δύναμη. Δηλαδή ήταν πολύ γλυκοί όλοι. Το κάνουμε εμείς αυτό, δηλαδή και εμείς από το ΙΝΚΟ πάμε στην Ίσυρο για τις όμορφες συναυλίες και από την Ίσυρο και από την Κάλυμ να έχουμε έτσι μια ωραία συναναστροφή εδώ οι νησιώτες, οι Δωδεκανήσιοι. Πείτε μας, κορίτσια, τα τραγούδια σας είναι πολύ ιδιαίτερα. Αγγίζουν νομίζω πάρα πολύ τα νέα παιδιά, ταυτίζονται αρκετά και έχουν και έτσι κάποιες κουβεντούλες έτσι λίγο. Φαντάζομαι όλοι σας ρωτάνε, λίγο πικάντικες. Αλλά νομίζω δεν είναι τόσο ωραία με τις όμορφες μελωδίες που είναι δικές σας, έτσι, και με τις όμορφες φωνές σας, που πραγματικά αυτό νομίζω το ξεπερνάει κάποιος που μπορεί να σκεφτεί κάτι για την πικάντικη κουβέντα και διασκεδάζει. Είναι, από ό,τι διάβασα σε προηγούμενη συνεντεύξη σας, είναι κάτι που κάνατε και οι δύο. Μία η άλλη,
πώς είναι, ποια είναι η έμπνευσή σας, ας πούμε. Η έμπνευση μπορεί να είναι οτιδήποτε, δηλαδή καθημερινά πράγματα. Άμα είμαστε θυμωμένες, ας πούμε, γράφουμε τραγούδια που έχουν επικάντικο στίχο. Σωστά. Και οι βρισχές είναι στην αισθηματική γλώσσα, κάτι μεταφέρουν, δεν είναι από εκεί, τον ονόμαστε. Άμα μας περάσει μετά, μπορεί να γράψουμε κάτι πιο ρομαντικό. γενικά, μπορεί κάποια τραγούδια να είναι στίχη της Όλγας, άλλα δικά μου, μουσική και οι δύο. Είναι πολύ περίεργη, ας πούμε, ο τρόπος που δουλεύουμε. Και σαν έμπνευση μπορεί να είναι καθημερινά πράγματα, σχέσεις, μέχρι και ταινίες ή βιβλία. Δηλαδή είναι άσχετα πράγματα, ό,τι σου έρχεται. Έχετε μουσικές σπουδές ή είναι κάτι που σας βγήκε, έχετε κάνει κάτι ανάλογο με τη μουσική? Είχαμε κάνει, όταν ήμασταν μικρές, κάποια μαθήματα τραγουδιού, αλλά δεν τα συνεχίσαμε. Και είχαμε κάνει και πιάνο. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Είναι και κάτι που το θυμάται. Αλλά όχι κάτι τρομερό. Απλά μας άρεσε πολύ και το ψαχτήκαμε λίγο έτσι μόνες μας και ό,τι βγήκε. Υπέροχη φωνή νομίζω από τη μαμά, έτσι, γιατί όλοι ξέρουμε τη μαμά σας, την Πέση, ότι έχει υπέροχη φωνή. Οπότε νομίζω είστε πολύ τυχεροί που έχετε τόσο όμορφες φωνές πραγματικά. Εμείς που δεν έχουμε, ζηλεύουμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό δεν το κάνετε επαγγελματικά, με την έννοια ότι δεν το επιλέξετε να είναι το επάγγελμά σας, γιατί είπατε ότι αν το κάνετε και σαν επάγγελμα θα ξενερώσετε. Με τι άλλο ασχολείστε πέραν της μουσικής και του τραγουδιού? Έχουμε σπουδάσει και δύο ηθοποιοί στην Δραματική Σχολή Θεοδοσιάδη. Βεβαίως, για να πούμε την αλήθεια πλέον, αυτό είναι η κύρια απασχόλησή μας. Ευτυχώς έχουμε καταφέρει και το έχουμε κρατήσει σαν χόμπι. Δηλαδή, έχουμε και κοντά μας ανθρώπους που μας προστατεύουν και που τους λέμε ότι θα τα πάμε με τους δικούς μας όρους, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να νιώθουμε ότι είναι κάτι δικό μας. Αν αρχίσουμε δηλαδή να το μοιράζουμε και να το πηγαίνουμε σαν δουλειά, μετά δεν θα είναι. Αλλά με την υποκριτική εξακολουθούμε να ασχολούμαστε λιγότερο. Δηλαδή έχουμε κλείσει και παράσταση για το χρόνο και φέτος είμαστε στο θέατρο, αλλά η κύρια αγάπη μας είναι αυτό. Να νομίζω όμως ότι το έχετε δέσει όμορφα, γιατί πάνω στη σκηνή μπορεί να τραγουδάτε, αλλά παράλληλα κάνετε και κάποιο είδος σκέτς που σας βγαίνει πολύ φυσικά. Συνήθως κάνουμε και κονσεπτάκια και αυτά και βάζουμε και πρόζες, ειδικά και στις πιο μεγάλες. Απλώς αυτό είναι λίγο δύσκολο όταν έχουμε σκηνικά και τέτοια να τα μεταφέρουμε. Οπότε όταν είμαστε σε tour κάνουμε λίγο πιο μουσικό. Αλλά συχνά πυγνά βάζουμε και πρόζες, βάζουμε και σκετσάκια και αυτά. Όλο και κάτι θα βάλουμε. Και φαντάζομαι αυτοσχεδιάζεται κιόλας, έτσι. Είναι και κάτι που μπορεί να σας βγαίνει φυσικά πάνω στη σκηνή, να κάνετε μεταξύ σας ένα παιχνίδι λέξεων. Ναι. Παίζει πολύ αυτοσχεδιασμός και παίζει και πολύ τι σου δίνει το κοινό. Αν σου δίνει πράγματα, δεν είσαι εσύ πίσω. Και νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο κοινό στιγμό. Δηλαδή, μπροστά, πρώτη φορά παίζει στη συναυλία μας να σηκώθηκαν να χορέψουν. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ήξεραν και τα λόγια και πάρα πολλά. Και εγώ ενθουσιάστηκα με τα κορίτσια. Οι νέες, οι νέες γενιές. Κορίτσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, περάσαμε υπέροχα, χαρήκαμε πάρα πολύ. Μιλάω για όλο το νησί τώρα, μιλάω σε αυτό το πληθυντικό, αλλά και εγώ πήρα μια φοβερή αλληλεπίδραση από το κοινό της ΚΟΣ. Σας ευχαριστούμε, μακάρι να έρθετε για διακοπές, να σας δείξουμε πόσο όμορφος είναι ο τόπος μας και πόσο φιλόξενοι είμαστε σαν άνθρωποι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθατε. Καλή συνέχεια, έχετε να πάτε και σε άλλα μέρη, φαντάζομαι, έτσι. Έχουμε, ξεκινάει τώρα το καλοκαίρι, όπου έχουμε 12 Ιουνίου, έχουμε Θεσσαλονίκη, μετά έχουμε Κρήτη, Αθήνα. Το πρώτο είναι η τέλεια, τέλεια. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε και πάλι. Σε λάθος ό,τι σου είπα είναι ψέμα. Έχουμε θέμα, έχουμε θέμα, έχουμε θέμα. Χαλαρά, χαλαρά ήθελα να πει, μα δεν είμαι χαλαρή, λίγο έχω θέμα. Να το καταλάβεις, διαβάζω την αβάσταθη λευρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζεις και είναι αβάσταθη, πράγματι είναι. Όμως αγάπη μου δεν είναι η μόνη αβάσταθη, είναι και αυτό που μου κάνεις. Πες μου τι σκέφτεσαι πια να τελειώνει, μα να έχουμε θέμα, πράγματι. Σήμερα το απόγευμα στις 6 ανοίγει η πλατφόρμα για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων ανέργων 2024-2025. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Μέσω του προγράμματος που αρχίζει την 1η Ιουλίου θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 43% σε σχέση με πέρυσι, ενώ έχει τετραπλασιαστεί την τελευταία πενταετία. Στην αστυνομική
αστυνομική ενημέρωση. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Συνελήφθησαν στην ΚΟ χθες το απόγευμα από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας ΚΟ 2 η ΜΕΔΑΠΗ ηλικίας 32 και 36 ετών, γιατί έπειτα από έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά 208 ναρκωτικά δισκεία χωρίς ιατρική συνταγή, μαχαίρι τύπου πεταλούδα με λάμα 12 εκατοστών και πτυσσόμενο μαχαίρι με λάμα 17 εκατοστών. Ο 32χρονος κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε στεναρά και ακολούθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Συνεχίζουμε το δελτίο μας με προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Ποντιακή βραδιά διοργανώνεται από τον Σύλλογο Ποντίων ΚΟ Ξενιτέας στο Unique την Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ με είσοδο τα 8 ευρώ. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου της ΚΟ υπό την καθοδήγηση της δασκάλας μουσικής Ιωάννας Αμπατζίδου θα παρουσιάσουν την 3η αύριο στις 7.30 στο Χάνι μια μουσικοχορευτική παράσταση με θέμα το παραδοσιακό τραγούδι με τίτλο «Μες του Αιγαίου». Στην εκδήλωση συμμετέχουν σπουδαίοι μουσικοί του νησιού μας όπως ο Δαβίδ Νέσκες στο βιολί, ο Νίκος Παριανός στο λαούτ, ο Μανώλης Πόγια στο ακορντεόν, ο Αντώνης Χατζηπαυλής στα κρουστά. Την εκδήλωση θα πλαισιώνουν και χορευτές του Λυκείου Ελληνίδων υπό την επίβλεψη του Μανώλη Χαλκιδιού. Για πρώτη φορά στην ΚΟΕ θα πραγματοποιηθεί έκθεση ρομποτικής και τεχνολογίας με σκοπό τη γνωριμία των πολιτών με τη ρομποτική, την εκπαιδευτική ρομποτική και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της ΚΟ. Συνεχίζουμε το δελτίο μας με την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεγάλη επιτυχία για τον Βασίλη Τσιλιώνη του αθλητικού ομίλου Ακαδημία ΚΟ, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετείχε στον αγώνα Rock Solid του Καστελόριζο, στον οποίο πήραν μέρος Έλληνες και ξένοι δρομείς. Ο Βασίλη Τσιλιώνη συμμετείχε στον αγώνα των 22 χιλιόμετρων και με χρόνο 3 ώρες και 17 λεπτά πήρε την τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη και την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 40 έως 59 ετών. Εξαιρετικές ήταν οι εμφανίσεις των παιδιών της ΚΟ, των παιδιών του ΚΔΑΠ ΜΕΑ, που έφεραν διακρίσεις στο κέντρο νησί μας στους αγώνες Special Olympics που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Δέσποινα Χόνδρου κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα, ενώ πήρε την τέταρτη θέση στα 100 μέτρα. Ο Νίκος Κώστογλου πήρε την τέταρτη θέση στα 50 μέτρα, ενώ ο Αντώνης Μπίλης τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο ακόντιο. Με πολλές συμμετοχές και επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Run Κάρπαθος στο όμορφο νησί της Καρπάθου, με τους αθλητές να τρέχουν σε όμορφες διαδρομές με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων, νικητής αναδείχθηκε ο Μιχάλης Γαλάνης, στην δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης και πρώτη ανάμεσα στις γυναίκες, τερμάτισε Ρένια Ρεμπούλη με χρόνο 38-32, με τον Κώστο Χουβαρδά να τερματίζει δεύτερος ανάμεσα στους άντρες με χρόνο 39-08. Τρίτος ήταν ο Κώος Στάθης Χρήσης με χρόνο 43-17. Συνεχίζει τις εξαιρετικές της εμφανίσεις η Δέσποινα Χόνδρου, η οποία παρότι παγκορασίδα, σάρωσε για ακόμη μία φορά τα μετάλλια, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και δικαιώνοντας τόσο τον προπονητή της Κώστα Χατζηδαβίδη, όσο και τον σύλλογό της Αχτία Διαγίου που την επέλεξε και την στηρίζει. Η Δέσποινα κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στα 800 μέτρα γυναικών, ενώ χθες πήρε ακόμη ένα χρυσό στα 400 μέτρα γυναικών, κάνοντας παράλληλα και πανελλήνιο ρεκόρ στους αγώνες παραστίβου. Σε ένα συγκλονιστικό τελικό που έσπασε καρδιές, με κτίριο δεκανήσου K16, στέφθηκε η πρωταθλήτρια Ελλάδας στο ΔΑΚ Καλυβίων της Ελαμίας, επικρατώντας με 2-1 της αντίστοιχης ομάδας της Ξάνθης. Ο Ψαρής, στον 25ο λεπτό, εκτέλεσε το κόρνερ και ο Δροσόπουλος στο άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και στον 7ο ουρανό στους αθλητές του Γιώργου Τριχιά, που είχαν προηγηθεί με τον Καγιά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ωστόσο ισοφαρίστηκαν λίγα λεπτά αργότερα από τον Μπογιατζόπουλο. Ο Χαραλάμπης λίγο πιο πίσω τώρα για να αλλάξουν και λίγο οι θέσεις με τον κριτικό να έχει έναν διαφορετικό ρόλο. Άρα πολύ ωραία προσπάθεια. Απέναντι, δεν συμπαλά στην περιοχή. Καθαρό τάκλινγκ στην μπάλα είναι. Από την προσπάθεια του Μπλάντρο Χίσα. Ο Μπλάντρο Χίσα, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής. Το τάκλινγκ ήταν καθαρό στην μπάλα. Καρασάβας. Σηκώσει, είπε ο Χαραλάμπους, θα βάλει ωραία το σώμα του για να κερδίσει την κατοχή. Ο Χαραλάμπους θέλει να παίξει κάθετα. Θα κερδίσει. Έψω δεκανήσου με τον κριτικό. Ο κριτικός πιέζεται, θα κρατήσει. Ο κριτικός θα πατήσει περιοχή. Ο κριτικός δεν συμβολεί. Το διαγώνιο σου την παλάουτ. Πάρα πολύ καλή στιγμή για την έψω δεκανήσου από αυτή την τρομερή κρούστα του κριτικού. Ο Γιαντζόπουλος εκτελεί μπαλά στο τείχος. Δεν θα περάσει. Το σουτ στην συνέχεια. Η μπάλα είναι out. Πάρα πολύ καλή στιγμή για την έψω Ξάνθης. Από το δυνατό σουτ του Αβραμίδη. Εκτέλεση του Πούπα προς το πρώτο δοκάρι. Η κεφαλιά θα περάσει out. Ακόμα μια καλή στιγμή για την έψω δεκανήσου που λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα στις στιμένες μπάλες. Και θα αφήσει τον Μπαλάση για να δώσει συνέχεια. Ο Μπαλάσης που θέλει να αλλάξει παιχνίδια τον Μπιζάνη. Ο Μπιζάνης θα βγει πλάγια. Θα δοκιμάζει το σουτ. Ο Μπιζάνης δοκάρι.
ο Χίσα θα απομακρύνει. Κερδισμένη και πάλι Ξάνθη, πίεση στην μπάλα. Το δυνατό σου, την μπάλα περάσει out. Πάρα πολύ καλή στιγμή. Ακόμη μία για την Ξάνθη. Ξάνθη θα εκτελέσει, η μπάλα θα πάρει τροχιά προς το τέρμα. Αλλά είναι εκεί ο Ποβάζνη για να την απομακρύνει σε κόρνερ από την άλλη πλευρά. Μπιζάνης, η μπάλα από τις κόντρες καταλήγει στον Μπογιαντζόπουλο. Ο Μπογιαντζόπουλος θα έρθει εσωτερικά, προσποιείται. Το σουτ, μπάλα πάνω από την εστία. Ωραία ανάπτυξη εδώ από την Ξάνθης με τον Αβραμίδη να είναι τελικός από το επεδέκτης και να δοκιμάζει τα πόδια του. Λάντρο Χίσα, ο Κρίστιαν Χίσα, μπάλα στην περιοχή, ο κριτικός. Ήρθε σε επαφή με την μπάλα, διαμαρτυρίας από την ένωση για πέναλτι πάνω στον κριτικό. Μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Καγιά, θα ανέβει και ο Καρνέζος, θα μπει και ο Κριστιαν Χίσα στην περιοχή και ο Μπλάντρο Χίσα. Ο Πούπα στην εκτέλεση προς το δεύτερο. Ο Καγιά την κεφαλιά, η Μαραχαλίφια! Έρχεται κανείς και θα πάρει προβάδισμα στο σκορ από την εκτέλεση φάουλ του Καγιά. Του Πούπα, ο Καγιά στο δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά. Θα στείλει την Μαραχαλίφια του Κουρτίδη. Έρχεται κανείς με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου από τις στατικές βάσεις που είναι οι αγαπημένες της, που είναι μανούλα όλη αυτή τη διοργάνωση. Παίρνει προβάδισμα στο σκορ με την κεφαλιά του Καγιά να καταλήγει στην δεξιά γωνία του Κουρτίδη. 1-0 για την έκτο δεκανήσου με τον Καγιά. Η εκτέλεση του φάουλ, ο Ποβάζνη θέλει να μπει στην φάση, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 1-1 Ξάνθη από την εκτέλεση του φάουλ από τα δεξιά. Νομίζω ο Μπογιαντζόπουλος είναι αυτός που ήρθε σε επαφή με την μπάλα, καταφέροντας να τη στείλει στα δίκτυα και κάνοντας έτσι το 1-1 για την Ξάνθη. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης της Ξάνθης φέρνει το μάτς στα ίσια. Μπάλα προς τον Χριστοδούλου, ο Χριστοδούλου θα πάρει την κεφαλιά. Έχουν μεγάλωσε τώρα οι αποστάσεις, ο Δρόσος θέλει να παίξει στον χώρο. Ο Καρνέζος με τον Χριστοδούλου, ο Χριστοδούλου σε θέση βολή στο πλασέ. Μπάλα out! Απίστευτη φάση για την ΕΠΣ Ξάνθης. Κερδίζει ο Καγιά. Διατηρεί την κατοχή ο Καγιά. Θέλει να παίξει κάθετα για τον Σταφυλαράκη. Μπάλα στην περιοχή με τον Μπλάντρο Χίσα. Σέντρα σου του Χίσα από πλάγια θέση. Δοκίμασε το διαγώνιο σου του Χίσα. Μπάλα καταλήγει out από αυτό το διαγώνιο σου του Χίσα και από την πάσα του Σταφυλαράκη. Και σημαίνει μπάλα για την έψοδο δεκανήσου. Εκτέλεση. Μπάλα στην περιοχή. Καρνέζος θέλει να μπει στην φάση. Το πλασέ του Καρνέζου πάνω από την εστία του Κουρτίδη με την ψωδεκανήσου να απειλεί μετά από ώρα. Μπάλα είναι για την ψωδεκανήσου. Τον Κρίστιαν Χίσα. Είναι για τον Ψαρή. Μαρκάρισμα στην μπάλα από τον Μπογιατζόπουλο. Κωνσταντινίδης πάσα στο χώρο. Τεσσέρις στην τετατέτ. Ο Αποστολίδης θέλει να περάσει. Ο Αποστολίδης στα πλασάρει. Μπάλα καταλήγει out. Πάρα πολύ μεγάλη φάση με τον Αποστολίδη. Έντονα. Έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων της έψοδο δεκανήσου προς τον Βογιαντζή για την φάση για offside. Λουζάκης, ανοιχτό το κοντρόλ του, καλή πίεση του Κωνσταντινίδη, από τις κόντρες κερδισμένος βγαίνει ο Λελέκης. Ο Λελέκης που έχει έρθει αριστερά, θα πιάσει πρώτη του τρίπλα. Ο Πούπα, βάζει ωραία το σώμα του ο Πούπα, θέλει να περάσει από τις κόντρες, το πλασέ, η μπάλα καταλήγει corner. Πάρα πολύ καλή στιγμή για την έψοδο δεκανήσου. Ψαρίς θα εκτελέσει, μπάλα θα περάσει, αυτό γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα, ο Ψαρίς στο κόρνερ, αυτό γκολ από τον Δροσόπουλο, η έψοδο δεκανήσου αγκαλιά με την κούπα! Από την εκτέλεση κόρνερ του Ψαρί, μια αγκαλιά όλοι οι ποδοσφαιριστές της έψοδο δεκανήσου, 2-1 στο 94, ο Ψαρίς εκτέλεσε, σε πρώτο δοκάρι, ο Δροσόπουλος στην προσπάθειά του να απομακρύνει με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Η έψοδο δεκανήσου ίσως και στην τελευταία φάση να έκανε το 2-1 και ναι, στην τελευταία φάση του παιχνιδιού έγινε. Η έψοδο δεκανήσου γράφει ιστορία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Για πρώτη φορά στην ιστορία του στα Δωδεκάνησα παίρνουν τίτλο σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο προεπιλογής εθνικών ομάδων. Η έψοδο δεκανήσου παλικαρίσια έφτασε μέχρι τον τελικό. Οι παίκτες του Γιώργου Τριχιά είχαν τα ψυχικά αποθέματα. Παρότι είδαν την ΕΠΣ Ξάνθης να ισοφαρίζει, παρότι είδαν την ΕΠΣ Ξάνθης να έχει δύο πάρα πολύ καλές στιγμές στην κόντρα επίθεση με τον Χριστοδούλου και τον Αποστολίδη, να βρουν στο φινάλε τον γκολ
νίκη στον γκολ τίτλου όταν από την εκτέλεση κόρνερ του Ψαρέ ο Βρεσόπουλος στην προσπάθειά του να απομακρύνει με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτίδη και έκανε το 2-1 που είναι και το τελικό αποτέλεσμα εδώ στη Λαμία. Και βλέπουμε και εμείς τα πανηγύρια. Η Έψο Δεκανήσου πανηγυρίζει τον πρώτο της τίτλο. Η Έψο Δεκανήσου η οποία κερδίζει και το χειροκρότημα από τον κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος έδωσε ένα ξεχωριστό χρώμα. Η απονομή στην Ευσάνθης που παίρνει και το χειροκρότημα για την παρουσία της, για την πορεία της. Κάπα 16 σε αυτό το πρωτάθλημα της προεπιλογής εθνικών ομάδων. Πάμε να τους δούμε να πανηγυρίζουν. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο καταλληλότερος τρόπος για να κλείσουμε. Εμείς που βρεθήκαμε εδώ στην Λαμία, ο Νίκος ο Γιορδαμνής, που ήταν στην κάμερα σήμερα. Να είστε καλά, καλό βράδυ και ευχαριστήσουμε και εμείς την Έψο Δεκανήσου που μας έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε εδώ και να γίνουμε, Νίκο, μέρος της ιστορίας αυτής. Να είστε καλά. Ο Γιώργος Τριχιάς κατάφερε το κατόρθωτο για την Έψο Δεκανήσου, αφού ο συνεισιακός τεχνικός πήρε τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης μετά την νίκη με 2-1 κόντρα στην Έψο Ξάνθηση, στο μάτς που διεξήχθη στο γήπεδο Καλυβίων στη Λαμία. Ο έμπειρος προπονητής στις δηλώσεις του τονίζει ότι είναι η αρχή για αυτούς τους αθλητές για την μετέπειτα καριέρα τους, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία θα φανεί σε 6 μήνες, αν οι ομάδες πάρουν την απόφαση να χρησιμοποιούν αυτά τα παιδιά και στα παιχνίδια των ανδρικών ομάδων. Coach, τρίτη θέση πέρσι με την ΚΑΠΑ 14, πρώτη θέση φέτος με την ΚΑΠΑ 16. Η Έψο Δεκανήσου, η οποία χρόνο με τον χρόνο παρουσιάζεται καλύτερη και ένα μεγάλο ταξίδι φτάνει στον προορισμό του με τον καλύτερο τρόπο σε ένα μάτς δύσκολο. Με ένταση, με φάσεις, με γκολ καθυστερήσεις. Από αυτά τα οποία θέλουν κυρίως οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος. Οι προπονητές δεν ξέρω κατά πόσο το αντέχουν αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Ήταν ένα μάτς που για τον κόσμο σίγουρα ήταν ευχάριστο. Για εμάς που ήμασταν να παίξουμε ήταν λίγο δύσκολο. Το ζητούμενο είναι ότι καταφέραμε να προσφέρουμε το απόλυτο στα παιδιά. Δηλαδή, να πάμε στο μέγιστο των αγώνων ώστε να μπορέσουν να πάρουν ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Το ότι συνοδεύτηκε με την κατάκτηση του τίτλου και χαμόγελα σε όλα τα παιδιά σίγουρα με ικανοποιεί. Δεν θα σταθούμε στην απόδοση η οποία θεωρώ είχε τα προβλήματά της, λίγο η ζέστη, λίγο το άγχος της, του τελικού. Το παιχνίδι δεν χρησιμοποιεί δάφνες ποιότητας. Ας κρατήσουμε το ότι υπήρχε ένα suspense στο τέλος που κράτησε τους θεατές σε ενδιαφέρον και υπήρχαν τις συγκινήσεις γιατί και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Τα παιδιά γι' αυτό λόγο το βρίσκονται στις μεικτές ομάδες. Θεωρώ από τη στιγμή που χαμογελούσαν όλοι και χαίρονται ακόμα ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία για αυτούς. Το ότι έδειξε η διοίκηση την ικανοποίησή της γιατί αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ο πρώτος τίτλος. Θεωρώ ότι είναι και μια επιτυχία για την Ένωση. Για μένα προσωπικά θα μπορέσω να σας πω αν είναι επιτυχία σε 6 μήνες, αν είναι επιτυχημένη αυτή η πορεία. Και λόγοι είναι δύο. Ο λόγος που είμαστε εδώ είναι γιατί είναι προεπιλογή αθλητών εθνικών ομάδων. Με στεναχώρησε ότι δεν υπήρχε ομοσπονδιακός. Αυτό είναι ένα μείον γιατί γι' αυτό το λόγο ήρθαμε εδώ. Από τη στιγμή που θα μπορέσει ένας αθλητής να κληθεί σε εθνικό συγκρότημα και τη νέα χρονιά θα δούμε περισσότερους 15χρονους, 16χρονους σε αντρικές ομάδες, τότε θα μπορώ να πω ότι ήταν επιτυχημένη χρονιά. Σε διαφορετική περίπτωση ήταν άκρως αποτυχημένη. Δεν θα συμπάω καθόλου στο αγωνιστικό. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι τελική είναι για να κερδίζονται, όχι για να παίζονται. Έτσι λένε συνήθως. Αλλά νομίζω ότι είναι και μια προσωπική δικαίωση και για σένα. Γιατί ναι, μεν αυτά τα παιδιά ήρθαν εδώ, αλλά σε όλη αυτή την πορεία πέρασαν αρκετοί άθλητες από την Έψο Δεκανήσου, από την ΚΑΠΑ 16, οι οποίοι είτε λίγο είτε πολύ όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους για να φτάσουν εδώ. Και νομίζω ότι πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι και το τι θα καταφέρουν αυτά τα παιδιά στο ποδόσφαιρο, είναι και το ότι έχουν πάρει και αρκετά μόρια πλέον για το αυριανή του ζωή έξω από το ποδόσφαιρο. Σίγουρα και αυτό είναι ένα από τα συν, μια επιβράβευση από την όλη πορεία. Από εκεί και πέρα, για μένα με ικανοποιεί, γιατί από το ξεκίνημα είχα μιλήσει και με τη διοίκηση και είχα πει ότι είναι η πληρέστερη ομάδα που έχω προπονήσει στις μεικτές ομάδες. Δεν είναι η καλύτερη, είναι η πληρέστερη. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί μπορεί κάποιες ομάδες, ακόμα και οι Έψο Ξάνθης που φτάσαν εδώ, να είχαν κάποιες
καλύτερες μονάδες, αλλά ήταν μια απόδειξη ότι ποδόσφαιρο δεν παίζουν τα άτομα, αλλά παίζουν οι ομάδες. Και τα παιδιά το κατάλαβαν από το ξεκίνημα, θέλαν να το υποστηρίξουν, με βοήθησαν στο να το επικοινωνήσουμε και θεωρώ ότι ανταπεξήλθαν 100% σε αυτό και μακάρι να είναι ένα εφόδιο για τη μετέπειτα ζωή τους, γιατί σίγουρα δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές. Θα χαρώ αν κάποιοι αύριο μεθαύριο γίνουν προπονητές και μπορέσουν να περάσουν αυτή τη φιλοσοφία στους αθλητές τους και σίγουρα αν κάποιος αθλητής βοηθηθεί από τη μοριοδότηση και πετύχει στη ζωή του σε κάποιο άλλο επάγγελμα, θα είμαι επίσης χαρούμενος. Στη συνέχεια ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έτρος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτική εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 18 στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα μας στο costtv.gr. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα.